Κύριε Θεοδωσάκη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Λιγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. 150 είναι τα νοσοκομεία στη χώρα που έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση ότι συμφωνούν με τα απογευματινά χειρουργεία. Την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έλυγε η προθεσμία, μπορεί να κάνω ωστόσο και λάθος, για να δηλώσουν οι νοσηλευτές, όλοι εσείς, την συμμετοχή σας στα απογευματινά χειρουργεία μετά το κανονικό σας το ωράριο το πρωινό, εάν θέλετε να συμμετέχετε και στα απογευματινά χειρουργεία. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι, αλλά επειδή δεν υπάρχει συμμετοχή, η ημερομηνία είναι ανοιχτή. Α, μάλιστα. Η ημερομηνία είναι ανοιχτή. Κύριε Λουγεράκη, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι από τη στιγμή που ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Υγείας είναι η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, ψηλά στην ατζέντα των διοικήσεων, αλλά θα έλεγα και ψηλά στην ατζέντα του ιατρικού κόσμου, θα επιχειρηθεί με κάθε τρόπο η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια έχουμε ξεπεράσει από παλιά και το εξής: ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι ηθικό. Η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι ηθικό. Και δεν είναι ηθικό όταν σηκώνεις το τηλέφωνο και ρωτάς τους συμπολίτες που είναι στη λίστα, όποιος θέλει να συμμετέχει στην λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων επιπληρωμής και έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν στη λίστα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί άμεσα, γρήγορα, αποτελεσματικά και ισότιμα για όλους τους συμπολίτες. Εάν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα που είναι πάνω από 40%, σε λίγο χρονικό διάστημα δεν θα υπήρχε καμία λίστα. Θα εξυπηρετούνταν οι πάντες άμεσα, σωστά και ισότιμα, γιατί είναι σημαντικό. Πολλοί πιστεύουν ότι... και αυτό που είπα, ότι νομίζουν ότι είμαστε στην εποχή της παχύς αγελάδες αυτή τη στιγμή, είναι προσωρινό για μένα. Είναι προσωρινό, γιατί πράγματι αν δεν υπάρχει ένα ισχυρότατο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα δεν θα μπορούν να το κάνει ούτε ο ιατρικός κόσμος. Φανταστείτε να μην υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Τι σημαίνει? Οι όμιλοι θα είναι υπάλληλοι όλοι των ομίλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους μισθούς και για τις συνθήκες εργασίας και για τα ωράρια και για τα πάντα. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Όποιος μπορεί και έχει δυνατότητα και θέλει να πάει στο ιδιωτικό τομέα, ας πάει, αλλά εμείς θέλουμε ένα ισχυρότατο δημόσιο σύστημα υγείας. Ένα λεπτό τώρα. Θα υπάρχουν κοινωνικές κινητοποιήσεις, γιατί ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν θα μπορεί να πληρώσει. Κύριε Θεοδωσάκη, μισό λεπτό να καταλάβω το εξής. Υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι λένε ναι, ή κάποια μερίδα γιατρών που λένε ναι, θεμητό είναι, εφόσον είναι εντάξει με τα δικά τους τα δεδομένα και με τα πρωινά στα νοσοκομεία ως χειρούργοι να πάνε και στα απογευματινά χειρουργεία, είναι και οι ιδιώτες οι οποίοι μπορούν να χειρουργήσουν μέσα στο δημόσιο, ναι. Όσο αφορά τους ιδιώτες ακόμα μέσα στο δημόσιο, δεν έχει ακόμα βγουν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ο γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα μπορεί να έχει ιδιωτικό ιατρείο απ' έξω. Αυτό καταλύει ένα από τα σημαντικά συστατικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η πλήρηση αποκλειστικής απασχόλησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα-ένα να τα διευκρινίζουμε. Άρα λοιπόν, υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι λένε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή σε κάθε άλλο νοσοκομείο, 150 στον αριθμό λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι, που λένε ναι στα απογευματινά χειρουργεία. Γιατροί οι οποίοι είναι αυτή την ώρα εργαζόμενοι στο δημόσιο χώρο της υγείας, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Για να λειτουργήσει ωστόσο ένα απογευματινό χειρουργείο θέλει και ένα γιατρό ο οποίος θα είναι ξεκουραστός, θέλει και να έχει και το απαραίτητο προσωπικό. Αυτό το οποίο γνωρίζετε, αυτό το οποίο έχετε σαν εικόνα μέχρι στιγμής, είναι ότι υπάρχει αντίδραση από τους νοσηλευτές, ενδεχόμενα μόνο να φεύγουν από την πρωινή βάρδια, να πηγαίνουν αμέσως μετά στην απογευματινή βάρδια και στα απογευματινά χειρουργεία? Και επίσης διευκρινίστε μας και κάτι άλλο. Εάν εσείς, για παράδειγμα, το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, έχετε σήμερα πρωινή βάρδια,
πάτε, επιλέγετε και πάτε το απόγευμα στο χειρουργείο. Εάν είσαστε νυχτερινός για κάποιο λόγο, θα πρέπει να κάνετε και τη νυχτερινή βάρδια ή αυτόματα το σύστημα σας πάει στο κομμάτι της ξεκούρασης και του ρεπό? Υποτίθεται ότι αυτός που είναι σε νυχτερινή βάρδια δεν θα κάνει απογευματινό, θα κάνει άλλη μέρα, το οποίο δεν θα είναι σε νυχτερινή βάρδια. Η αποδοχή μέχρι τώρα όσων θέλουν να συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία έχει να κάνει με ένα και βασικό ζήτημα. Το πώς θα αυξήσουμε, και εγώ το καταλαβαίνω, είναι θεμητό, το πώς θα αυξήσουμε το εισόδημά μας. Δεν όμως θα έπρεπε να επιτρέψουμε, πραγματικά για αυτό που προσφέρουμε θα πρέπει να αμυφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Δεν πάω να πει ότι πρέπει να αυξήσω το μισθό μου δουλεύοντας 15 ώρες την ημέρα. Αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα προηγμένη και λοιπά θα έπρεπε να ήταν ανεπίτρεπτο. Το δεύτερο θέμα είναι, μέχρι τώρα... Η αμοιβή πώς καθορίζεται, η απογευματινή για ένα νοσηλευτή? Θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά ένα βασικό ζήτημα, μέχρι τώρα βγαίναμε οι πάντες που δουλεύουμε στο δημόσιο σύστημα ή εσύ λέμε τι... Δεν υπάρχει προσωπικό, εξαντλητικά ωράρια, μας ρωστάνε ρεπό, μας ρωστάνε άδειες. Δεν μπορούμε άλλο, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Τώρα θα έρθουμε και θα συμβιβαστούμε να πούμε ότι ξέρετε, ωραία, πέρα από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα θα δουλεύουμε άλλες 8 ώρες για να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας. Αυτό είναι απαράδεκτο και ανήθικο. Οι αμοιβές στο νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό έχουν οριστεί στα 15 ευρώ μειχτά, γύρω στα 11,80 καθαρά για την ώρα. Υπάρχει το εξής αντίδραση από τον νοσηλευτικό κόσμο. Στα 11,80 η αμοιβή είναι και για τον νοσηλευτή το ίδιο και για το προσωπικό στήριξη, ενώ καθαριότητα, μεταφορή ασθενών κλπ. Δηλαδή όλους και τους νοσηλευτές τους βάζει η κοινή υπουργική απόφαση σαν να εγγυηθεί και αυτούς εργάτες. Είναι ένα αγκάθι το οποίο μια μερίδα νοσηλευτών εργαζομένων αντιδρά για αυτό το λόγο και γι' αυτό δεν έχει δηλώσει και συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργία. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι επειδή σας είπα ότι είναι ψηλά στην ατζέντα αρκετών, θα προσπαθήσουν με πολλούς τρόπους πραγματικά να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία. Ναι, άρα σημαίνει, σημαίνει όμως, κύριε Θεοδωσάκη, μιας και μιλάμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά έχοντας και εικόνα από άλλα νοσοκομεία, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό, δεν ξέρω για το προσωπικό στήριξη τι γίνεται, αλλά για το νοσηλευτικό προσωπικό, πώς θα λειτουργήσει ένα χειρουργείο? Δεν έχει την δύναμη να το κάνει. Αυτό φαίνεται. Θα υπάρχουν διάφορες προτάσεις, διάφορες προσεγγίσεις, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Το πώς, τι σημαίνει διάφορες προτάσεις? Θα γίνουν από τη μεριά της πολιτείας, των διοικήσεων, ναι. Της είπε, ναι. Για να καταφέρουν να το λειτουργήσουν. Εγώ αυτό που λέω στους συναδέλφους είναι να επιμείνουμε όχι στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω καταλάβει το εξής. Είναι δυνατόν χωρίς νοσηλευτή να δουλέψει ένα χειρουργείο? Πώς θα το κάνει, εκτός αν πεις ο γιατρός στο γιατρό, στον άλλο γιατρό, τι γίνεται, έλα να βοηθήσεις εσύ, πώς την ευχή θα το κάνει? Δεν γίνεται, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό στο χειρουργείο δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτό λέμε. Καθώς επίσης βέβαια και στο αναισθησιολογικό τμήμα. Χωρίς νοσηλευτή δεν μπορεί να δουλέψει στο τμήμα γενικώς του χειρουργείου. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Θα φέρουμε απ' έξω. Θα ρωτήσουμε άλλους να τους μάθουμε τα χείρισμα. Γι' αυτό σας λέω, θα υπάρξει ένα σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου, των δομών της υπηρεσίας. Μπορούν να το λύσουν άμεσα το πρόβλημα της λίστας, χωρίς να χρειάζεται να ιδιωτικοποιήσουμε το σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Είναι απαράδεκτο. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά μέχρι 19 του μήνα εσείς βλέπετε να μπαίνει η αρχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Το θεωρώ δύσκολο. Μάλιστα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Κρατάω επίσης και εκείνο που είπατε. Υπάρχουν αντιδράσεις εκτός από το νοσηλευτές του Τμήματος Χειρουργείου Αναισθησιολογικού και από τους συναδέλφους των κλινικών. Που εκεί δεν προβλέπεται κάτι για την ώρα. Μπορεί να μιλάνε για δωμάτια ξεχωριστά κλπ. Σε αυτούς που θα πληρώσουν. Ακόμα και εκεί διαχωρίζεται ο πολίτης. Δηλαδή θα έχουμε άλλο δωμάτιο για αυτό που πλήρωσε, άλλο για αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει. Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει και με την νοσηλεία
στις κλινικές όσο αφορά τους νοσηλευτές. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο αυτό που είπατε από την αρχή, ότι δεν είναι ηθικό να λειτουργούν τμήματα ιδιωτικής πρόνοιας ή ιδιωτικής υγείας μέσα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Όσο προχωράει η κουβέντα, το καταλαβαίνει καλύτερα ο καθένας από εμάς. Και βέβαια ο μεγάλος φόβος, φαντάζομαι ότι είναι, τουλάχιστον όπως το ακούω εγώ στα δικά μου τα αυτιά, είναι τι θα γίνει εάν γίνει αυτό για το χι λόγο που είναι θεμητό. Εσείς θέλετε να αυξήσετε το εισόδημά σας κλπ. Και το κάνετε. Βεβαιότατα δεν έχω να πω κάτι. Το θεμητό είναι αυτό, αλλά τι θα γίνει γενικότερα με τη στελέχωση του όλου του νοσοκομείου, οι δομές πώς θα πηγαίνουν, η λειτουργία των κλινικών πώς θα πηγαίνει, και μετά τα όσα έχουμε μάθει και έχουμε κουβεντιάσει, και μετά τα όσα ο καθένας από εμάς μπορεί να βλέπει με άλλο μάτι, πιο ενημερωμένος πια μέσα σε ένα νοσοκομείο και να καταγράφει, εάν θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι κλινικές με τον σωστό τρόπο. Αυτό είναι ακριβώς ένα μεγάλο ερώτημα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τις κρατάμε τις παρατηρήσεις. Το 19 του μήνα είναι δύσκολο, τουλάχιστον λέτε πάρα πολύ δύσκολο, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τώρα σε αυτό θα βρούνε τρόπο να τα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία. Θα δούμε τι, θα ακούσουμε και τι θα μάθουμε παρακάτω. Αλλά και γι' αυτό, δηλαδή με τις προσλήψεις προσωπικού, ήδη το έχετε πει. Θα μπορούσαν τις 40 αυτές άδειες να δουλεύουν τα χειρουργεία πρωί, απόγευμα, καθημερινά. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε καθόλου λίστα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πόσες είναι οι χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές ανά την Ελλάδα? Το 40% των αίθουσών δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λόγω έλλειψη κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού και αναισθησιολόγων σε δεύτερη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.